είναι μια εμπειρία με τα πράγματα που το Θεό κάνει ο καθένας από εμάς. Είπε ο αδερφός ο Τάβιτ, ο Δαβίδ, για τη χαρά είπε ο αδερφός. Η αλήθεια είναι, αδερφή, ότι στον κόσμο η χαρά είναι μια χαρά πρόσκαιρη. Δηλαδή αποκτήσεις ένα αυτοκίνητο, κανένα φορά το λέω, χαίρεσαι, το απολαμβάνεις, το καθαρίζεις, το γυαλίζεις, να μην έχει μια σκόνη κάτι, το να τ' άλλο, να μπω από λίγο καιρό μετά βγαίνει κάτι καινούριο και τελειώνει, αυτό ήταν, μια στιγμή. Όλα τα πράγματα είναι στιγμιαία, αδερφοί. Αλλά όταν ο άνθρωπος λαμβαίνει κάτι από το Θεό, είναι κάτι το οποίο είναι το ανεξήγητο, μπορώ να πω. Είναι μια χαρά η οποία δεν είναι η χαρά αυτή του κόσμου. Είναι μια χαρά ουράνια αυτή. Πρώτα απ' όλα, μόνο που ο Θεός έρχεται και σε αναγεννάει και αλλάζει τη ζωή σου, αρχίζεις και χαίρεσαι και δεν ξέρεις γιατί χαίρεσαι. Πολλές φορές το λέω, πηγαίνουμε στη δουλειά, ψέλνοντας. Λέω αυτό που έξω, το πει αυτός ψέλνεται, τι έχει πάθει, είναι καλά. Γίνεται κάτι, ευχαριστείς τον Θεό. Σου λέει, τι γίνεται με αυτό, είναι κάτι όμως που είναι μέσα σου. Είναι όντως, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Είναι όντως ο Θεός. Γι' αυτό λέω ότι ο Θεός είναι, λέει, εντωμέσω ημών. Ο Θεός είναι όχι μόνο εντωμέσω ημών, είναι και μέσα μας, αδερφοί. Γιατί η αναγέννηση γίνεται διά του Λόγου και του Πνεύματος του Αγίου. Αλλού το αναφέρει το Λόγο, το αναφέρει το είδωρ. Και αυτή η αναγέννηση που γίνεται από το Θεό και ο άνθρωπος έρχεται και αλλάζει όλη τη ζωή, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Και έχει μια χαρά που δεν εξηγείται. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάνει αυτή την εμπειρία. Και ιδιαίτερα όταν λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιου και έχει το Θεός και μιλά στα μεγαλεία του Θεού, είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Κάποτε έλεγε ένας αδερφός, αδερφέ, λέει, ένιωθα σαν να λέει, σηκωνόμουν από το πάτωμα 10 πόντους, 20 πόντους, 30 πόντους, και εγώ το κοιτούσα τον αδερφό έτσι να δω πώς σηκώνεται. Δεν εννοεί αυτό, είναι αυτό το οποίο λαμβαίνεις. Όταν, αδερφή, αλλά ο αδερφός ο Θεός είπε μερικά πράγματα και δεν τα λέει όλα πολλές φορές. Είχε ένα ζήλο, γιατί βαφτιστήκαμε τον αδερφό του Χρήστο νωρίτερα εμείς, στο νερό εννοείται. Ο αδερφός λέει, κύριε, λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις, πρώτα εμένα θα βαφτιστείς με πνεύμα και μετά αυτός. Αλλά είχε τον ζήλο, όχι αυτό το ζήλο τον αυθονό και να κάνω τον καλό το ζήλο, έτσι. Κύριε, μην με ξεχάσεις, εδώ με προλάβανε, δεν μου είπα τίποτα, τώρα με βαφτίσει με ένα πνεύμα Άγιο. Και έτσι έγινε όμως. Το βάζει τον αδερφό πρώτο με πνεύμα Άγιο. Και μετά από εκεί βάφτισε εμένα με πνεύμα Άγιο. Παραπονούμενο ο αδερφός ο Χρήστος δεν είναι εδώ σήμερα. Και δεν θα ξεχάσω, αδερφοί, τον τρόπο. Γιατί ζητούσαμε αυτό που είπε ο αδερφός, είναι μια αλήθεια. Αυτός ο οποίος ζητάει, θα λάβει. Είναι υπόσχεση Θεού, αδερφοί. Και επίμονα και το Πνεύμα σου το Άγιο, ανοίγαμε τη γραφή, κύριε, εδώ λες έτσι ή δεν είμαι παιδί σου. Εγώ έτσι έλεγα, άμα δεν είμαι παιδί σου, τότε αν είναι όμως Υιός σου, θέλω το Πνεύμα το Άγιο, κύριε. Όχι με να πω έτσι ότι άμα δεν μου το δώσεις, όχι έτσι. Είναι απλά όμορφα και ωραία. Αλλά λέει, να λέει η καρδιά σου, μα πώς θα γίνει αυτή η καρδιά, πώς να τη δώσω την καρδιά μου. Έψαχνα να βρω το μέσα μου, αδερφέ. Τι γίνεται. Μα προσπαθώ, δεν προσπαθάω. Αλλά είναι μια στιγμή, αδερφή. Μια στιγμή χρόνου. Και ιδιαίτερα εκείνη την ημέρα. Τη συγκεκριμένη ημέρα. Η απόφαση ήταν, κύριε, σήμερα δεν πάω εκκλησία εγώ. Αυτή την απόφαση είχα πάρει εκείνη την εποχή, αδερφή. Αλλά λέω, τι θα κάνω, θα πάρω τα παιδιά και θα πάω στη μάνα μου και θα πάω στην προσευχή και δεν θα πάω εκκλησία. Θα μείνω στην προσευχή μέχρι που με αυτής με Πνεύμα Άγιο και θα σηκωθώ όταν είναι να πάω την αδερφή να την πάρω από τη δουλειά. Αυτό είπα στον Κύριο. Στον δρόμο, το Πνεύμα το Άγιο, τον ύμνο, άφησα τα παιδιά στη μητέρα μου όπως το είπα, πήγα στο σπίτι, γονατίζω και λέω, κύριε, ήταν η ώρα
Έξι ή εφτά παρά. Εφτά η ώρα. Εφτά, λάθος. Εφτά η ώρα. Λέω, Κύριε, θα γονατίσω και θα μείνω στην προσευχή μέχρι να βαφτίσω με Πνεύμα το Άγιο. Αλλά, αν με βαφτίζεις μέχρι και μισή, προλαβαίνω. Λέω, λάθος, ήταν 6 ώρα ήταν. Αν με βαφτίζεις μέχρι και μισή, προλαβαίνω, λέω, να πάω και στην εκκλησία. Αν με βαφτίζεις νωρίτερα. Και να πάω στην εκκλησία. Εκεί που γονατίζω, δεν περάσαν 15 λεπτά, αδερφοί, με το ρολόι. Αν είναι η ώρα του Θεού να σε επισκεφτεί και να σε ευλογήσει, αδερφέ μου, δεν εμποδίζει τίποτα. Ήτανε, δηλαδή, η θέληση και η απόφαση την οποία παίρνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό λέει, ο Θεός δίνει, λέει, το Πνεύμα του το Άγιο εις τους πειθαρχούντες, λέει, σε αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος ακούει στη φωνή του Θεού, έχει το Λόγο του Θεού και πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού ό,τι πεις εσύ, Κύριε. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφές, δεν είναι. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε. Δεν απορρίπτει ο Θεός τον λαό του, τα παιδιά του, στον αιώνα, αδερφές. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας και για να σωθούν, αδερφές. Αυτό το θέλουμε από τον Θεό. Δεν πάει να πει ότι αν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο δεν θα πάω στον ουρανό. Ας προσέξουμε και αυτό, αδερφές. Το Πνεύμα το Άγιο είναι για να μας δυναμώνει, για να μας μιλάει ο Θεός, για να ακούμε τη φωνή του Θεού. Δόξα στον Θεό, αδερφές, δεν είναι. Σωτηρία του ανθρώπου γίνεται με την αναγέννηση. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννιέται και πράττει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή, δηλαδή βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, εις άφεση αμαρτιών σώζεται. Το Πνεύμα το Άγιο μας ενισχύει, μας δυναμώνει. Βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Βλέπουμε ακριβώς τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Δεν περάσανε 15 λεπτά, έρχεται ο Κύριος και ξεκινάει με γλώσσα. Λέω, τις ξέρω. Και ακούω φωνή, αδερφοί. Δεν κανένα φορά ακούσαμε 5 λέξεις εδώ, 5 λέξεις εκεί, κάτι. Α, λέω, τους ξέρω αυτές τις λέξεις σου. Και ακούω φωνή που να μου λέει, συνέχισε. Μη σταματάς. Συνέχισε. Και αφήνουμε ελεύθερος. Ο νους είναι εκεί. Τα καταλαβαίνεις, τα νιώθεις όλα. Και αρχίζουν να βγαίνουν λέξεις, αναρχίζουν και όλο και πιο δυνατά να υψώνονται, να υψώνονται τη φωνή. Και ακούω πάλι να φωνή μου λέει, οπερέτα. Λέω, τι μου λέει εδώ, οπερέτα, τι γίνεται τώρα. Τι έχει ο Θεός. Πετάχτηκα όλες από τη χαρά μου, αδερφοί, και τρέχω κατευθείαν να προλάβω στην εκκλησία και τους προλαβαίνω τους αδερφούς στην προσευχή. Στο λέω, όπως είπα στον Κύριο, αδερφοί, εκεί που δεν θα πήγαινε στην εκκλησία, πήγα στην προσευχή. Και με το που το γονατίζω, βλέπω τον αδερφό του θέλει να με κοιτάει. Λέω, αδερφοί, τώρα τον αδερφό του Λευτέρη, λέω, εγώ ήταν δίπλα μου ο αδερφός ο Λευτέρης. Έχω πήγαινα πάντα στη γωνία έτσι, ο αδερφός ήταν στη σειρά και το κοιτάω, του λέω, τώρα λέει, ναι, δεν κατάλαβα, αδερφός μου λέει όμως, ναι, ναι, λέει. Και βλέπω και τον αδερφό του Στέλιο και με εκείνη τη στιγμή με πληρώνει ο Θεός και να βγαίνουν οι γλώσσες ασταμάτητα. Και με λέει, αδερφό, συνέχισε, αδερφό, ο Στέλιος από πίσω. Δόξα στον Θεό. Είναι κάτι το οποίο είναι ουράνιο, αδερφή. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό, ακόμα και την αναγέννηση. Αν και ο Νικόδημος γνώριζε καλά τα πράγματα, τότε δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γίνεται να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Τώρα ξαναπώ πάλι στην κοιλιά της μητέρας μου. Τα λέγεται τον Νικόδημο, νομοδιδάσκαλος, γνώριζε τα πράγματα του Θεού. Του λέω, όχι, λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά είναι, λέει, όπως ο άνεμος. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, που πηγαίνει. Δηλαδή την αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου ριζικά, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστεύω όμως. Δόξα στον Θεό, και εμείς πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, αδερφοί. Πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μοναδική αλήθεια. Και αυτό τα λέμε και τα δε, πολλές φορές που τα γνωρίζουμε καλά και όλα, αλλά τα νοούμε. Εγώ λέμε η οδός, η αλήθεια, αλλά και η ζωή. Τρία πράγματα βάζει μπροστά. Ώστε να ακολουθήσουμε την οδό, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Κύριος της δόξης, αλλά και η αλήθεια, αλλά και η αιώνιος η ζωή, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Δεν τα πρέπει να φυλάξουμε αυτά. Πρέπει να τα φυλάξουμε αυτά. Να φυλάξουμε τον Χριστό, να φυλάξουμε τον Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί.
Κάποτε δεν φανταζόμασταν, αδερφοί, ότι θα είμαστε παιδιά του Θεού? Του φανταζόσουν αυτό ποτέ? Έχω ακούσει κάποτε, αδερφοί, να λένε μερικοί ότι, και το θυμάμαι το δημοτικό σχολείο αυτό, το έχω πει και άλλη φορά, δύο, λέει, λάβανε, λέει, πνεύμα Άγιο, δεν το ξεχάσω αυτό. Είχε δει κάποια οργάνωση, δεν ξέρω τι ήταν, μας μοιράζανε στο χωριό Καινές Διαθήκες. Μικρές Καινές Διαθήκες. Και μένα θα φεύγανε και λέω, δεν μου δίνετε και εμένα μία, και μου δώσανε και εμένα μία, αλλά εντάξει, πήγε στην άκρη σου. Και άκουσα να λένε ότι δύο λάβανε πνεύμα Άγιο, ένας στη Ρωσία και ένας στην Αμερική. Και σαν παιδί που ήμουν, ξέρετε, αδερφή, δύο Άγιοι. Δύο Άγιοι. Βλέπετε, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι, αδερφή, η Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού δεν μιλάει για νεκρούς Αγίους, αλλά για ζωντανούς Αγίους μιλάει. Όχι για νεκρούς. Οι Άγιοι πήγανε στον ορισμένο τόπο, πήγανε στην παρουσία του Θεού και περιμένουνε πότε θα πάμε και εμείς, αδερφή. Περιμένουν. Γι' αυτό μιλάει προς την Εκκλησία των Αγίων. Δεν λέει προς τον Άγιο Τάδε. Όλη η Εκκλησία είναι Αγία, αδερφή. Δώσε στον Θεό. Γι' αυτό να μείνουμε στον αγιασμό και στην καθαρότητα, να φυλάμε το Λόγο του Θεού και να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφέ. Ό,τι δεν λέει, μην το δέχεσαι, γιατί μπαίνουν πολλά. Τα ακούμε και πολλά, αδερφέ. Τις προάλλες άκουγα πάλι νέες διδασκαλίες. Διδασκαλίες να θέλετε, υπάρχει και το μαύρο Ευαγγέλιο. Τι Ευαγγέλιο είναι αυτό, τι να πω, αδερφέ, δεν ξέρω. Θέλουν να μπερδέψουν και να συγχύσουν την ανθρωπότητα, αδερφέ. Να απομακρύνουν το Θεό από την αλήθεια. Με συγχωρείτε, τους ανθρώπους από την αλήθεια, από το Θεό. Αυτό που θα είναι να κάνουν, αδερφοί. Αλλά εγώ θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο και μισό εδάφιο μόνο, αδερφοί, με τη χάρη του Θεού, και θα τελειώσουμε. Από την επιστολή του Ιακώβου. Είναι πέμπτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε μόνο το μισό εδάφιο. Εφτά εδάφιο. Και λέει, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί. Ωραίο εδάφιο. Μακροθυμήσατε λοιπόν, το ξανατονίζω, αδελφοί. Μέχρι πότε? Εδώ είναι το ερώτημα, αδελφοί. Μέχρι πότε να μακροθυμήσουμε? Μια μέρα, δυο μέρες, μια εβδομάδα, αδελφοί. Πόσο θα μακροθυμήσουμε? Πόσο θα περιμένουμε το χέρι του Θεού να το δούμε δυνατό μέσα στη ζωή μας? Πόσο πρέπει να μακροθυμούμε ο ένας για τον άλλο? Μέχρι πότε, αδελφοί? Μια φορά βάζουμε όρια εμείς οι ανθρώποι. Ξέρετε τι λέει, αδελφοί? Έως της παρουσίας του Κυρίου. Μέχρι τότε. Πρέπει να μάθουμε να μακροθυμούμε και να περιμένουμε τη χάρη του Θεού, αδελφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλα τα πράγματα, αδελφοί. Να μακροθυμήσουμε για τους συγγενείς μας, να προσευχόμαστε για τους γονείς μας, για τους οικείους μας, για όλους, για να σωθούν, αδελφοί. Μέχρι που να συμπληρωθεί ο αριθμός των εθών. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου. Και λέει κάτι ακόμα. Μακροθυμήσατε και εσείς στηρίξατε, λέει, τις καρδιές σας. Βλέπετε, αδελφοί. Μακροθυμήσουμε και εμείς και να στηρίξουμε τις καρδιές μας πάνω στο Λόγο του Θεού. Να μείνουμε στην πίστη και στο θέλημα του Κυρίου. Να μην αφήσουμε για τίποτα το Χριστό. Δόξα στο Θεό. Για τίποτα, αδελφοί. Δεν αξίζει τίποτα, αδερφοί, μπροστά στον Χριστό. Τα πάντα που αξίζει είναι ο Κύριος της δόξης. Είναι αυτός ο οποίος όντως σε αγάπησε με αγάπη αιώνια, αδερφοί, και το απέδειξε. Οι άλλες οι αγάπες είναι, σου κάνω ένα παλάτι και θα σου κάνω βασίλισσα στη ζωή μου. Αυτά είναι τα πρόσκαιρα τα για λίγο και λίγο καιρό και μετά τελειώνουν όλα. Αν δεν είχαμε τον Χριστό, πού θα ήμασταν, αδερφοί, σήμερα? Αν δεν είχαμε τον Χριστό, θα ήμασταν οικογένειες. Είναι το άλλο πάλι. Σήμερα είναι όλα μόδα. Και ένα που ακούμε, ένα ρητό τοπίο, δεν είσαι ο πρώτος και δεν είσαι ο τελευταίος. Τι πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει αυτό, αδερφέ? Δηλαδή, μια χαρά. Όλα ωραία. Δεν είναι έτσι, αδερφέ. Είναι να μείνουμε στον Χριστό, να μείνουμε στην αλήθεια,
και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ενώνει τους ανθρώπους. Γιατί αδερφοί, ο Θεός θέλει την οικογένεια και εμείς είμαστε η οικογένεια του Ιησού Χριστού. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Με πατέρα μας, τον ουράνιο πατέρα μας, έτσι δεν είναι, αδερφοί? Να ευλογούμε τον Θεό και να μείνουμε στην αλήθεια και στο Άγιο Θέλημά Του. Αμήν, αδερφοί.